Πρόσφατα το Banggood μου έστειλε μία οθόνη. Μία φορητή οθόνη η οποία συνδέεται σε εξωτερικές πηγές και με την οποία μπορώ να κάνω διάφορα πράγματα όπως να τη μεταφέρω συνέχεια μαζί μου. Μέσα στη συσκευασία είχε ένα HDMI καλώδιο και την οθόνη αυτή καθεαυτή. Αφού έπαιξα βέβαια λίγο και με το Felizol. Η οθόνη είναι αρκετά μικρή και αρκετά compact σε μέγεθος. Οι ίντσες της είναι γύρω στις 10, περίπου 10,1 αν θυμάμαι καλά. Και το συγκεκριμένο monitor προσφέρεται για να το συνδέσεις με κάποια εξωτερική πηγή η οποία συνδέεται με HDMI ή VGA. Έχει αρκετά όμορφο πάνελ, αρκετά στιβαρή κατασκευή όπως ξαναείπα και είναι αρκετά όμορφη. Η οθόνη αυτή καθ' αυτή είναι γλώσσα, θα τη δείτε και μετά στο review. Έχει κάποια button από κάτω για τα μενού, έχει στο πίσω μέρος δύο ηχιάκια. Βλέπετε τη συνδεσμολογία από το πλάι, η οποία είναι αρκετά στοιχειώδη αλλά αρκετά καλή. Έχει ένα audio jack επίσης στο οποίο βγαίνει ήχος και έχει και ένα line-in με το οποίο συνδέεται. Ένα από τα αρνητικά της είναι ότι δεν έρχεται με φορτιστή, αν και μου φάνηκε αρκετά περίεργο. Επίσης έχει αρκετούς τρόπους για να συνδεθεί πάνω σε τρίποδο ή και οπουδήποτε αλλού θέλετε να την συνδέσετε συγκεκριμένη. Έχει VESA mount για να μπορέσετε να συνδέσετε πάνω σε βραχίωνα. Και είναι αρκετά όμορφη, αρκετά ωραία, στιβαρή και αρκετά πρακτική. Αυτό που εγώ έκανα προκειμένου να μπορέσω να της δώσω ρεύμα ήταν αφού είδα το jack να βρω έναν παλιό φορτιστή από έναν σκληρό δίσκο που είχα, ο οποίος δεν τον χρησιμοποιούσα πια και έτσι κατάφερα να τροποδοτήσω την οθόνη μου. 2 αμπέρ είναι ο συγκεκριμένος φορτιστής και λειτουργήσε αρκετά καλά. Δεν είχα παράπονο. Βέβαια η αλήθεια είναι το jack, για να ξέρετε, το καρφί που παίρνει η τροφοδοσία είναι πεντάρι. Πω, επιστροφή στα παλιά καλά unboxing review, εγώ στην άκρη και κάτω το TV box. Το υλικό τέλος πάντων που κάνουμε review. Λοιπόν, το συγκεκριμένο είναι αυτό. Το βλέπουμε, έχει πάρα πολύ ωραία οθόνη. Το σύνδεσα πάνω σε ένα TV box. Το TV box είναι της Alphawise, αλλά από ό,τι λέει 4K, αλλά δυστυχώς τα 4K τα φτύνει. Μέχρι 2K περίπου πάει στο άνετο χωρίς να πεθάνει. Η οθόνη πάντως, γιατί την οθόνη τεσταρμό, όχι το TV box, την έχω συνδέσει με HDMI και να σας δείξω ότι αν δεν συνδέσω το ρεύμα, χωρίς ρεύμα δηλαδή δεν λειτουργεί, δηλαδή το βγάζω, έλα καλά μου, και βλέπετε σβήνει. Οπότε τυπικά η τροφοδοσία είναι απαραίτητη, τη χρειάζεστε. Είναι γλώσσα, έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, δεν θέλει σετάρισμα. Στο μόνο που δεν μου άρεσε είναι στο Netflix τόσο, αλλά έχει τρομερά χρώματα, δεν είναι touch. Εγώ αυτό που σκέφτομαι είναι να βάλω το ένα TV box από πίσω, να το προσαρμόσω για να παίζει κάποια κανάλια μέσα του Kodi, να το τεστάρω, να το συνδέσω, για να μπορώ να βλέπω, να τρέχουν σειρές γενικά όταν δουλεύω, να ξεχνιέμαι. Να υπάρχει στο προσκήνιο ρε παιδί μου, ή σε φάση θα βάλω και από πίσω από την πλάτη από εδώ ένα μεταλλικό κομμάτι προκειμένου. Επίσης το ωραίο είναι ότι έχει και VESA mount για να το συνδέσεις, που είναι πάρα πολύ πρακτικό, και να το συνδέσω πάνω σε ένα μαγνήτη ρε παιδί μου, επειδή έχω βάσεις μαγνητικές, σας έχω δείξει στα eBay unboxing, προκειμένου να το έχω σαν testing monitor, δηλαδή να συνδέω και να ξεσυνδέω γρήγορα TV boxes, να τα δοκιμάζουμε, να δούμε αν όντως αξίζουν ή όχι, να μπορούμε να δοκιμάζουμε το Raspberry που με το οποίο θέλω να παίξω λίγο παραπάνω το τελευταίο διάστημα και θέλω να ασχοληθώ. Γενικά βαριέμαι να βάζω και να βγάζω μεγάλες οθόνες, να τα έχω μπροστά μου όλα όμορφα βολικά, να βάζω emulators και να είναι όλα όμορφα και τακτοποιημένα όπως πρέπει. Σε γενικές γραμμές, όπως καταλαβαίνετε, θα έχει μια πολύ καλή χρήση. Επίσης μπορείς να συνδέσεις και την κάμερά σου όταν κάνεις κάποια unboxing. Έχει πολύ καλή ποιότητα, βέβαια αρκεί να υποστηρίζει και η πηγή να μπορεί να το νιώσει. Έβαλα τώρα ένα βίντεο να σας δείξω κιόλας. Εδώ λέει 4K, το TV Box λέει ότι σηκώνει 4K, αλλά δυστυχώς δεν πάει παραπάνω, μέχρι 2K νομίζω. Και πάμε να το δούμε σε ποιότητα. Πανέμορφο χρώματα, να σας το φέρω κοντά. Δεν ξέρω αν μπορείτε να τα δείτε, αλλά η ποιότητα είναι, και το μικρό της οθόνης έχει πάρα πολύ καλό pixel density και βοηθάει πάρα πολύ στο να δούμε τα χρώματα. Δηλαδή πραγματικά είναι, έχω πάθει πλάκα με το πόσο όμορφο είναι. Τα ηχεία της, έχει και ηχιάκια από πίσω όπως είδατε και σας είπα.
Τι γίνεται τώρα με τα συγκεκριμένα ηχειάκια? Το θέμα είναι ότι αν ξεπεράσεις, και να το βάλω να το ακούσετε στην πράξη, αν ξεπεράσεις το 60-70% κροταλίζουν, γιατί λογικό είναι, είναι κούφιο μέσα, οπότε ως αποτέλεσμα θα έχει να κροταλίζει ολόκληρο. Ακούγεται σαν τενεκές. Αλλά στο 60-70% είναι αρκετά ικανοποιητικό. Άμα θες μπορείς να συνδέσεις και πηγή εξωτερικού ήχου, το οποίο είναι καλό και πάρα πολύ καλό, και ακουστικά αν δεν θες να κάνεις. Αυτό είναι τρομερή ποιότητα. Είναι βολικό, μπορείς να το πετάξεις όπου θες, συνδέεται με βέζα, συνδέεται πάνω σε τρίποδο, συνδέεται όπου θες. Θα κάνω και κάνα δύο πατεντούλες. Επίσης, κάτσε να χαμηλώσω λίγο, ο φορτιστής του, δυστυχώς είναι το μόνο πρόβλημα ότι δεν έχει φορτιστεί, το μόνο μεγάλο μείον ότι δεν έχει φορτιστεί το συγκεκριμένο, το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα για μένα, αλλά ευτυχώς είχα παλιούς σκληρούς όπως και εσείς πιστεύω και μπορείτε να το προσαρμόσετε αν βρείτε. Επίσης σκέφτομαι κάποια πατέντα να κόψω ένα τέτοιο καλώδιο και να το συνδέσω πάνω σε USB, με αποτέλεσμα να μπορώ να το συνδέσω σε power bank και σε USB τροφοδοσία, τρώει 0,5 A, οπότε είναι πάρα πολύ ωραίο. Η ποιότητά του είναι τρομερή, πραγματικά είναι τρομερή η ποιότητά του, δεν το περίμενα ότι θα έβλεπα κάτι. Να δούμε μήπως και στο 4K καταφέρω και το σηκώσω. Το monitor είναι 1080, αλλά το 2K το σηκώνει. Δηλαδή το σηκώνει το 2K. Το 4K, έλα, παίζει 4K χωρίς λαγκάρι, δεν το περίμενα. Έχουμε lag όπως βλέπετε. Στο 4K το TV Box δεν πάει παραπάνω, αλλά άμα το συνδέσετε σε μια κάρτα γραφικών θα το σηκώσει και αυτό, δεν θα έχει θέμα. Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε και κανένα gameplay. Έβλεπα, δούμε το μέτρο έξω τους. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο, δεν το περίμενα. Για να δούμε τι ποιότητα έχει αυτό. Αυτό σηκώνει 4K χωρίς να λαγκάρει. Τι λες τώρα? Έλα τώρα. Αυτό είναι 4K. Ακούστε τώρα. Θες ακουστικά ή θες καλά ηχειάκια να συνδέσεις από κάτω. Αλλά για τα 80 του ευρώ νομίζω ότι είναι καλό value. Θα μου πείτε, αγόρασα μία τηλεόραση πρόσφατα, ίσως να τη δούμε σε επόμενο unboxing, η οποία κοστίζει γύρω στα 78 ευρώ σε προσφορά, τη βρήκα μια Ariel ή κάτι, κάπως έτσι λέγεται, από το e-shop. Τώρα θα μου πεις με τηλεόραση η οποία είναι 22 ίντσες, καλύτερη προφανώς, αλλά αυτό ο σκοπός του είναι όσοι το πάρουν να το έχουν για κάτι φορητό, για να μπορείς να το συνδέσεις. Ξαναλέω όμως ότι έρχεται με τελωνίο, εγώ πλήρωσα και ένα 20 ευρώ για να το εκτελωνίσω το συγκεκριμένο, οπότε θέλει να το έχεις και αυτό στα υπόψη σου. Οπότε πρέπει να ξέρεις τι ζητάς. Για μένα που είμαι YouTuber, ο οποίος ασχολείται και με άλλα πράγματα, με ρασιτεχνισμούς, με πειραματάκια, με κυκλωματάκια, με ένα σωρό χιλιάς καταλοίδια, και θέλω απλά να βάζω και να δοκιμάζω πράγματα, είναι πολύ βολικό. Ήθελα κάτι τέτοιο, έψαχνα κάτι τέτοιο σαν απεγνωσμένας. Έψαχνα κάτι τέτοιο απεγνωσμένα για να μπορέσω να δουλέψω, οπότε σε μένα νομίζω ότι είναι κομπλέ και με το παραπάνω. Για σας, σκεφτείτε αν το χρειάζεται ή όχι, αλλά εάν είσαι creator και φτιάχνεις πράγματα ή θες να δοκιμάζεις τα γρήγορα χωρίς να έχεις μια τεράστια οθόνη να την κουβαλάς, γιατί 20DR είναι 20DR, και να έχεις πρόσβαση από το πλάι, γιατί είναι ωραίο που είναι όλα από το πλάι, μπαμπα, πετάς τα καλώδια σου, έχει συνδεσιμότητα με παλιά, έχει VGA, έχει και το αντίστοιχο, εν τω μεταξύ έχει δύο υποδοχές για ακουστικά, έχει και για μικρόφωνο, μπορείς να βάλεις και μικρόφωνο μέσα, το οποίο είναι τούμπανο. Μπορείς να βάλεις και μικρόφωνο, το οποίο δεν θυμάμαι αν σου το είπα ή όχι. Οπότε, τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά πιστεύω ότι τα λεφτά του τα αξίζει. Εν τω μεταξύ, το 4K άρχισε να τα παίζει. Το TV Box δεν τραβάει πολύ. Τέλος πάντων, σε γενικές γραμμές, εγώ είμαι υπερικανοποιημένος. Μπορώ να πω ότι τα αξίζει. Τα λεφτάκια της τα αξίζει και με το παραπάνω. Τσεκάρετε την αν θέλετε. Αν είστε όμως στο μήκος κύματος που σας είπα, δηλαδή μπορείτε να την αξιοποιήσετε, μπορείτε να βγάλετε το κόστος της δημιουργώντας ή φτιάχνοντας πράγματα.
Ναι, νομίζω ότι είναι πολύ καλή φάση. Αυτό από μένα. Το μεγάλο μείον σας ξαναλέω είναι το ότι δεν έχει επάνω της αντάπτορα για το ρεύμα, οπότε πρέπει να το σκεφτείτε αυτό και να προμηθευτείτε κάποιον καθώς το αγοράζετε, είτε να χρησιμοποιήσετε από κάποιο σκληρό δίσκο. Εγώ χρησιμοποιήσα από ένα παλιό σκληρό δίσκο που δεν χρησιμοποιούσα και έτσι η ζωή μου ήταν λίγο πιο εύκολη. Αυτά από μένα, να έχετε μια όμορφη μέρα, παιδιά. Γεια σας.